Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε λοιπόν το διάλογο. Πάμε τώρα στα αμυγώς πολιτικά προεκλογικά. Εγώ λοιπόν διαβάζω, από τον κύριο Αντώναρο. Να ξεκινήσουμε, να τους πάμε με τη σειρά. Και διαβάζω ότι πρέπει να ληφθούν, να βρεθούν 15,5 γραφεία αυγή σήμερα, κύριε Σκουρλέτη. 14 γράφει μια άλλη εφημερίδα. 11,5 λέει το επίσημο. Εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί ένα τεράστιο ποσό από τον Ιούνιο. Μπορείτε να μου πείτε από πού θα το βρείτε? Εγώ πιστεύω από την καλύτερη οργάνωση του δημοσίου. Όπου δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι η μεγάλη. Λίγο ασαφές αυτό όμως. Όταν λέτε καλύτερη οργάνωση του δημοσίου, σημαίνει καλύτερη οργάνωση. Συρρήκνωση. Κοιτάξτε, έχουμε πει. Προσωπικού. Μα αυτό δεν έχει υποθεί ήδη. Έχει υποθεί. Το ξεχνάτε. Ναι. Όχι, το ξεχνάτε ήδη. Έχει υποθεί. Είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί και από άλλους πόρους, όπως Φερρυππίν, είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Πρέπει αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Το ξεχνάμε. Έχετε σχέδιο εσείς γι' αυτό, κύριε Αντώναρο? Εμείς έχουμε σχέδιο. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι έτσι και αλλιώς και στη φιλοσοφία της παράταξης σας. Και το πιέζουμε. Θυμάστε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που είπαμε ότι μπορεί να γίνουν αποκρατικοποιήσεις 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τότε, τότε η κυβέρνηση του Πασόκ γελούσε. Μας ηρωνευόταν. Και ήρθε ένα χρόνο μετά, κάτω από την πίεση της Τρόικα, και δέχτηκε αυτήν ακριβώς την πρόταση. Και από τότε παρόλα τα αυτά δεν έγινε τίποτε. Μπορούμε λοιπόν, εγώ πιστεύω εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και να δείξουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι ότι η καινούργια κυβέρνηση που θα αναδειχθεί μετά από τις επόμενες εκλογές έχει την αποφασιστικότητα και τη βούληση να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και τότε, εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά θα είναι μια καινούργια κυβέρνηση. Θα συζητήσει, χρησιμοποιώ προσεκτικούς όρους και δεν θέλω να δημιουργώ καμία υπερβολική αισιοδοξία στον μέσο πολίτη, στον μέσο ψηφοφόρο. Τι εννοείται? Στον οποίο και εγώ περιμένω στη δεύτερη περιφέρεια. Θέλω να πω το εξής. Επαναδιαπραγμάτευση λέτε? Θέλω να πω το εξής. Ορισμένες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν. Πολύ προσεκτικά. Το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Και πρέπει να το λέμε στους πολίτες ξεκάθαρα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι έχουμε την πρόθεση να τους αφαιμάξουμε. Μισό λεπτό. Όταν λέτε θα είναι δύσκολο, τι σημαίνει? Ότι ο πολίτης θα υποστεί νέα μείωση του εισοδήματος? Θα υπάρξουν απολύσεις από το δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Θα υπάρξει πρόσθετη φορολόγηση? Δηλαδή, γιατί θα είναι δύσκολο? Θα σας πω το εξής. Δύσκολο. Άλλη να μου συζητήσετε για διαρθρωτικές αλλαγές. Όχι. Να δουλεύει το κράτος καλύτερα, περιμένετε, να είναι πιο παραγωγικό κτλ. Θα σας πω ξεκάθαρα. Καθόλου δύσκολο. Δύσκολο. Καλό πράγμα μου φαίνεται. Δύσκολο είναι και το εξής. Ότι πρέπει οι πολίτες να ζήσουν και στο επόμενο διάστημα με αυτό το περιορισμένο εισόδημα το οποίο έχουν τώρα. Αλλά βλέπετε, κύριε Λυριτζή, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Παρακαλώ. Κάνετε κι εσείς αναφορά συνέχεια στο δημόσιο τομέα. Εκείνο το οποίο δεν συζητάμε καθόλου, τι θέλω να πω. 500-600.000 άνθρωποι το τελευταίο διάστημα χάσαν τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, το έχουμε υπόψη μας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον. Να ζητήσετε περικοπή των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα κι άλλο. Πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον γρήγορα. Έχουμε καθήκον ώστε να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Κανείς δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους στον ιδιωτικό θα τομέα. Θα συνεργαστείτε με τον Πασόκ, κύριε Αντώναρε? Θα σας πω το εξής. Γιατί το Πασόκ, είδατε τώρα, όσο βλέπει και μειώνονται τα ποσοστά σας και συρρυκνώνονται οι δύναμοί σας, λέει όχι το Σαμαρά πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, θα πάμε σε άλλο πρόσωπο. Εμείς πάμε σε εκλογές. Και στις εκλογές ο στόχος που έχουμε είναι ξεκάθαρος. Σας το λέω, και όσο να μην το πιστεύει κανείς και να φαίνεται πολύ ότι. Περιμένετε. Αυτοδυναμία. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι μια ισχυρή εντολή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την ισχυρή εντολή θα την έχουμε. Καθαρά πράγματα. Μια πρώτη διευκρίνηση καταρχήν, ναι, θα ήθελα να πω, γιατί όταν ψηφίσαμε για το δεύτερο μνημόνιο, ναι, ασφαλώς γνωρίζαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, ναι, για το 2013 και το 2014. Ναι, να μην θεωρήσει ο κόσμος. Συγκεκριμένο νούμερο, το ξέρουμε. Όχι, το 2013. Περίπου 11,5 δισεκατομμύρια. Προς τα εκεί θα βρεθούμε και εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να προσπαθήσουμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο λήψης νέων οριζόντιων μέτρων. Υπάρχει περίπτωση? Πρέπει να το παλέψουμε. Ποιος θα προσπαθήσει, κύριε Μπεγλίτη μου? Εμείς να προσπαθήσουμε, οι πολίτες. Η νέα κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα που θα συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, που θα αναλάβουν τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας, πρέπει να δουλέψουν στην κατεύθυνση της αποτροπής οποιαδήποτε νέου μέτρου οριζόντιου για μισθούς και συντάξεις. Δεν πάει άλλο. Τελείωσε
αυτή η δυνατότητα είτε η φοροδοτική των μικρομεσαίων στρωμάτων, είτε η μειώση. Εδώ έχετε υπογράψει ότι θα φτάσει η μισθή μα στου μισθού τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν έχει υπογραφεί αυτό, κύριε Γερίτση. Το πλαίσιο έχει υπογραφεί. Ακούστε. Το πλαίσιο έχει υπογραφεί. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει μια στρατηγική που επιβάλλεται σήμερα από τη Γερμανία στην Ελλάδα για εσωτερική υποτίμηση. Αυτή έχει δείξει όμω τα όρια τη. Και εδώ νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων, αυτέ που θα προκύψουν. Και εμεί πιστεύουμε το Πασόκ είναι εφικτός ο στόχος του να έρθει πρώτο κόμμα, να διαμορφώσει μια ισχυρή εθνική κυβέρνηση συνεργασία την επόμενη μέρα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις την επόμενη πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ποιο θα πάτε, κύριε Μπεμπλή, θα συνεργαστείτε με την Δημοκρατία? Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ότι θα διαμορφώσουμε μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό θα μας το πει ο λαός. Μπορούμε με αυτές τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Τον κύριο Σαμαράς τον δέχεστε για πρωθυπουργό? Θα το δεχτείτε μεθαύριο αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, πρώτο κόμμα που πρώτο κόμμα διαφέρει. Καταρχήν εμείς πιστεύουμε... Διαφορά σου, ναι, καλά. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το μήνα, γιατί ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος τώρα ξεκινά. Τώρα αρχίζει να ζεσταίνεται η κοινωνία. Καλά. Τώρα από τις συναισθηματικές εκρήξεις και συναισθηματικές αντιδράσεις, δικαιολογημένες απόλυτα της κοινωνίας, θα περάσουμε σε πιο ψύχρεμες και ρεαλιστικές αποτυπώσεις της εκλογικής συμπεριφοράς. Διαμαρτύρεστε, κύριε Λυριτζή, αλλά πρέπει να πω. Γιατί δεν είναι συναισθηματική αντίδραση, πολιτική αντίδραση του πολίτη? Εννοώ οργή, αγανάκτηση, έκρηξη. Και επιλογές άλλες. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα φτάσουμε στο διατάφτα, πώς θέλει ο πολίτης, η κοινωνία να κυβερνηθεί? Για πείτε μου, δέχεται η ελληνική κοινωνία να πάμε σε μια παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, ενδεχομένως σε ακυβερνησία που θα μπορούσε να προκαλέσει? Ακριβώς είναι στο χέρι των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά έχει ευθύνη και η ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε μετά στον πολίτη ελληνική... και πείτε ότι δώσατε κυβερνησία εσείς και εμείς δεν μπορούμε. Κύριε οικονόμου, ακούστε. Ο πολίτης δεν είναι πελάτης για να έχει πάντα δίκιο. Όχι, ο πολίτης έχει τα δικαιώματά του, έχει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει τεράστια ευθύνη με την ψήφο του να πει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με κυβέρνηση σταθερή. Πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα την επομένη για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε κυρίως ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο. Ελάτε να πάμε στον κύριο Σκουρλέτη να κλείσουμε, κύριε Μπεγλίτη. Επειδή μιλάτε τώρα για τα μέτρα, εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο εθνικό στοίχημα είναι η επομένη των εκλογών. Πρέπει να δουλέψουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις ώστε να μην αναγκαστούμε να πάρουμε καινούργια μέτρα. Εκεί είναι το στοίχημα. Εκεί την επόμενη περίοδο. Θα σας πει, την επόμενη περίοδο. Σε μια άλλη... Κοιτάξτε, ο κύριος Σκουρλέτης είναι στην εύκολη θέση να διατυπώνει έναν εύκολο λόγο. Όχι, γιατί τώρα ο κύριος Σκουρλέτης, συγγνώμη κύριε Μπεγλίτη, θα κληθεί να απαντήσει το ερώτημα με βάση τη δική του πολιτική πρόταση, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια κυβερνητική πρόταση μπορεί να υπάρξει? Και αν μπορεί να υπάρξει κυβερνητική πρόταση? Γιατί η από εδώ πλευρά που λένε κύριε Σκουρλέτη λέει αυτό που λέει. Η από εκεί πλευρά που διεκδικεί την εξουσία ίσως και για πρώτη φορά. Ποια εξουσία? Ποιοι? Για να δούμε και την πρόταση από υπάρχει πλευρά. Βέβαια πρόταση στο τραπέζι. Με ποιους δηλαδή? Για τον κύριο Σκουρλέτη υπάρχει ο κύριος Καμένος που του έχει κάνει ευθεία πρόταση. Και ίσως να τη σκεφτείτε σοβαρά. Σε πλάγιμεν οφείλω να πω ο κύριος Σκουρλέτη. Δεν το ξέρω, θα μας απαντήσετε εσείς σήμερα. Λοιπόν. Ναι. Καταρχήν νομίζω ότι είναι σαφές και από την συζήτηση που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή ότι τα μέτρα αμέσως μετά τις εκλογές των 15,5-16 δις είναι προαποφασισμένα και έχουν συνομολογηθεί και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η προϋπόθεση και εμπεριέχονταν μέσα στην συμφωνία για το κούρεμα για τη νέα δανειακή σύμβαση. Άρα. Και όπως είπε και ο κύριος Μπεγλίτης, αφορά πια μια στρατηγική αντίληψη την οποία την έχουν αποδεχθεί τα δύο μεγάλα κόμματα. Θα έλεγα δε για να κλείσω αυτό το θέμα ότι το προεκλογικό πρόγραμμα των δύο μεγάλων κομμάτων είναι το μνημόνιο νούμερο 2. Θα έπρεπε να το εκδώσουν και να βάλουν από κάτω το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μαζί. Τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Ναι. Νομίζω ότι ακριβώς μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πρέπει να ξεκινάει από την απεμπλοκή και από την καταγγελία αυτής της σύμβασης. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο. Σήμερα έχει διαμορφωθεί μια κοινωνική πλειοψηφία η οποία. Εσείς θα το καταγγείλετε, δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο, και βεβαίως, θα πείτε ότι εμείς δεν το ακολουθούμε? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και θα κάνουμε αυτό το οποίο δεν έκανε ποτέ η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή, και του κυρίου Παπαδήμου και του κυρίου Παπανδρέου. Να επιδιώξουμε μια ισχυρή διαπραγμάτευση όπου με βάση την σημερινή πραγματικότητα της συμμετοχής μας. Με ποιον, κύριε Σκουρλέτη, με το που θα καταγγείλετε το μνημόνιο, με τις δυνάμεις, θα έρθει η Τρόικα και θα σας πει, παιδιά, ο διάλογος τελείωσε. Βρείτε τα μεταξύ σας και βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Θα σας απαντήσω.
πρέπει να επιχειρήσουμε επιτέλους μία διαπραγμάτευση την οποία δεν την επιχείρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακριβώς βασιζόμενοι στην πραγματικότητα ότι η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Άρα μέσα στο ευρώ λέτε κύριος... εσείς, ναι, στο ευρώ λέτε. Βεβαίως. Δεν ήταν ποτέ επιλογή μας η έξοδος στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ την προηγούμενη εβδομάδα είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, γιατί δεν το αντέχει αυτό η ευρωπαϊκή οικονομία. Αν μπορούσαν θα το είχαν αυτό κάνει. Θα καταρρεύσουν την επόμενη. Αυτό κύριε Σκουρλέτη, λοιπόν, θέλει πρόταση πολιτικής εξουσίας. Με ποιους? Η πρόταση πολιτικής εξουσίας πρώτα απ' όλα απευθύνεται σε όλες εκείνες τις αντιμνημονιακές, αντινεοφιλελεύθερες δυνάμεις και σε αυτές, όπως καταλαβαίνετε, δεν συμπεριλαμβάνω τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος επί δεκαετίες και από κυβερνητικές θέσεις υπηρέτησε μία πολιτική βάση της οποίας σήμερα αντιμετωπίζουμε τα σημερινά προβλήματα. Απλώς σήμερα ψαρεύει στα θολά νερά. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μας αφορά, αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Πρόκειται για μια προεκλογική τακτική. Ποιος θα πάτε, οι άλλες λοιπόν δυνάμεις είναι. Η ηγεσία του ΚΚΕ, η οποία πρέπει τελικά να αποφασίσει. Το ΚΚΕ δεν δέχεται με τίποτα, κύριε Σκουλέτη. Το γνωρίζω πολύ καλά. Το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά θέλω πράγματι να δω εάν την επομένη των εκλογών η ελληνική κοινωνία δώσει τέτοια δύναμη στις δυνάμεις της αριστεράς, αν θα αναλάβει το ιστορικό κόστος να αρνηθεί και τη συγκρότηση μιας αντινεοφιλελεύθερης, αντιμνημονιακής κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα, η δημοκρατική αριστερά. Όλοι μαζί λέτε, ναι. Η δημοκρατική αριστερά, η οποία πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό της, εάν θέτει ως προτεραιότητα τελικά την ανατροπή της πολιτικής του μνημονίου. Υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες είναι σε επίπεδο κοινωνίας, αποδεσμεύονται από τον δικοματισμό. Αυτές είναι η ελπίδα μας, αυτές προσπαθούμε να εκφράσουμε και νομίζω ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ θα οριμάσει τελεία, προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τελεία, κύριε Σκουρλέτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλώς, να σας καλημερίσουμε. Πρώτη, να είστε καλά. Λίγο πρώτη σένα, ξέραμε μια πρώτη έχουμε τοποθέτηση. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Από ό,τι φαίνεται την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία των εκλογών. Βεβαίως, θα σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Καλημέρα, καλή επιτυχία σε όλους. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.